πόσο όμορφη μπορεί να είσαι, πες μου σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, αλλά είμαι, ξέρεις, από την πρόβα, χωρίς μακιγιάς, χωρίς τίποτα. Πες τι ετοιμάζεις εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ετοιμάζουμε ένα εξαιρετικό έργο, σκηνές από ένα γάμο του Ingmar Bergman, ένα υπέροχο έργο με τον Νίκο τον Ψαρά, σκηνοθεσία Έλληνα Καρακούλη. Είναι ένα έργο που δείχνει την πορεία ενός ζευγαριού μέσα σε 20 χρόνια περίπου, το πώς γνωριστήκανε, την τριβή τους, τη φθορά τους, τους τσακωμούς τους, την αγάπη τους. Όταν πήρες το σενάριο στα χέρια σου, ανακάλυψες κοινά με την ηρωίδα που υποδίεσαι? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η Μαριάννη στην αρχή είναι αρκετά παθητική σαν χαρακτήρας. Εγώ δεν είμαι πιο παραμυθική στη ζωή μου. Δεν είμαι βάμποτη τόσο ήρεμη. Έχω μάθει στη ζωή μου να αντιμετωπίζω την αλήθεια, να μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας και να λύνω το θέμα εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ ούτε να κουβαλάω μέσα μου ένα πρόβλημα, ούτε να ξυπνάω και να λέω αυτό πώς θα το διαχειριστώ και πώς θα το λύσω. Πρέπει να λυθεί. Έτσι ήσουν πάντα. Νομίζω ναι, έτσι ήμουν πάντα. Παλιά μπορεί να ήμουν λίγο πιο ευέξαπτη, να μην είχα έτσι πολύ ωραίο τρόπο αν θα το έλεγα. Με τα χρόνια, ξέρεις, γιατί κάνεις και δική σου προσωπική εσωτερική δουλειά, καταλαβαίνεις ότι δεν βγαίνει τίποτα με την ένταση. Φέτος επανήλθες και στην τηλεόραση μετά από πολλά χρόνια. 14. Θέλω να μου περιγράψεις τα συναισθήματά σου όταν σε παίρνει ο Σπύρος Παπαδόπουλος να σου πει ότι θα είσαι στο Κάνω Ότι Κοιμάσαι, αλλά θα πεθάνεις στο πρώτο επεισόδιο. Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Καταρχάς, μου άρεσε πάρα πολύ το σενάριο. Και επειδή ήταν όλο γύρω από την Ευαγγελία το ρόλο που έπρεπε να κάνω, το βρήκα τρομερά δελεαστικό. Σε αυτή τη φάση η ζωή σου πώς είναι μοιρασμένη? Προσπαθώ να μην χάνω χρόνο. Βάζω ένα πρόγραμμα που πρέπει αυστηρά να το τηρώ, γιατί αν παρεκκλίνω, δεν θα προλάβω να διαβάσω ούτε για το θέατρο, ούτε για την τηλεόραση, ούτε να δω το παιδί μου, ούτε τον άντρα μου. Ο μικρός σου πώς είναι τώρα? Είναι 5 χρονών. Ένα γλυκό πλάσμα, τον λατρεύω. Όχι επειδή είναι παιδί μου, αλλά είναι υπέροχος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι και μαμά και να κάνεις καριέρα και να είσαι και στο θέατρο και στην τηλεόραση, αλλά έχω έναν σύντροφο που με στηρίζει και με καλύπτει στην δική μου απουσία στο σπίτι. Γιατί όπως και να είναι, αισθάνομαι σιγουριά όταν υπάρχει ο ένας γονέας στο σπίτι. Βέβαια και δεν είναι το παιδί με τη γιαγιά ή με μια κοπέλα που θα τον προσέξει. Είναι εύκολο όταν έχεις δυσκολευτεί τόσο πολύ να κάνεις ένα παιδί και τον έχεις μονάκριβο να μην τον κάνεις κακομαθημένο? Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να μην τον κάνεις κακομαθημένο. Είμαι πιο αυστηρή από τον μπαμπά του, η αλήθεια είναι. Ναι, είμαι πιο αυστηρή. Τον είναι συνεννοημένο μεταξύ σας? Κοίτα, δεν μ' ακούνε ποτέ, θέλω να σου πω. Γι' αυτό όταν λείπω, παίρνω το γιο μου, λέω τι κάνεις, μου λέει έκανα σκανδαλιές. Όταν εννοεί έκανα σκανδαλιές, σημαίνει έφαγα κάποιο γλυκό ή έκανα κάτι που η μαμά δεν το επιτρέπει, ας πούμε. Έχασες ποτέ την πίστη σου ότι δεν θα τα καταφέρνεις να ζήσεις αυτή τη στιγμή? Δεν τα παράτησα. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι δεν θα συμβεί. Θεωρούσα ότι βάζω ένα όριο, πιστεύω ότι θα γίνει και θα γίνει. How will I...